Είναι μια δύσκολη πραγματικά μέρα. Ήρθαμε από την Πάφο. Ήμασταν από ένα γειτονικό χωριό της γενέτειράς του, την ΕΜΠΑ. Ήρθαμε αρκετές κοπέλες να εκφράσουμε τη θλίψη μας, να ευχηθούμε αιώνια να είναι η μνήμη του. Πιστεύουμε ότι έχει κάνει έργο στην Εκκλησία και οφείλουμε τιμή και σεβασμό σε αυτό. Τον ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας για όσα έχει προσφέρει στον κυπριακό λαό και έχει προσφέρει πάρα πολλά. Τι είναι αυτό που κρατάτε από τον Αρχιεπίσκοπο? Την τιμιότητα του, την εργατικότητα του και την ευστροφία πνεύματος. Ήταν σε όλα άριστος. Ήρθαμε από την Τάλα για την κηδεία του Αρχιεπίσκοπου μας. Είναι χωριανός μας. Το γνωρίζουμε και ήρθαμε στην κηδεία. Ζήσαμε, η μάνα ήταν γείτονας μου, ζήσαμε και παιδικά χρόνια, εντάξει ήταν πιο μεγάλος αυτός, αλλά είμαστε γειτόνι, περάσαμε ωραία. Θυμούμαστε εδώ διότι έφυγε ο άγγελος μας, έφυγε το καμάρι του χωριού μας. Βοήθαν όλο τον κόσμο, όποιος πήγαινε και ζήταν του βοήθεια, έδινε απλόχερα. Όχι, δεν θα δώσω. Έκτισε μας την εκκλησία στο χωριό, έκτισε μας μουσείο, έκανε μας πολλά πράγματα, είμαστε ευχαριστημένοι. Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος ο Δεύτερος ήταν ο άνθρωπος με τα επίβολα έργα. Ιδού το έργο που έκτισε, το οποίο μπορώ να σου πω το θέλει και το μετακυρίζεται όλη η Κύπρος. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντοτε με το φτωχόν τον κόσμο. Τον εγνώριζα προσωπικά για τον λόγο ότι όταν εικονογραφήσα μία εκκλησία στην Πάφο, με φιλοξενούσαν εκεί. Και τον εγνώρισα και σαν άνθρωπο και σαν ηγέτη, ας πούμε, της εκκλησίας της Πάφου, που έκαμε πάρα πολλά έργα, έκλεισε πάρα πολλές εκκλησίες και όλα αυτά τα έχουν πει επανειλημμένοι πάρα πολλοί άνθρωποι.